Πες κάτι. Καλημέρα ρε παιδιά, πώς είστε, τι κάνετε? Ξύπνησα και είμαι μόνος μου εδώ πέρα. Αλλά κάποιος κάνει μοντάζ μέσα. Για πάμε να δούμε. Τι κάνετε, πώς είστε? Λούξης. Τι κάνεις εδώ? Καλημέρα παιδιά, τι λέει, πώς πάει? Μοντάζ. Ναι, και έχω αγχωθεί γιατί δεν ξέρω αν θα προλάβω να βγει στην ώρα του. Οπότε είμαι λίγο πανικόβλητη, αλλά όλα θα πάνε καλά. Να σου φτιάξω ένα καφέ να ηρεμήσεις. Αλήθεια? Ναι. Αν και κάνει τα ανάποδο καφέ, αλλά δεν πειράζει. Όχι, όχι, θα ηρεμήσω. Μήπως θες ένα τίλιο? Και μια ζεστή σοκολάτα έγινα τώρα. Ζεστή τσικουλάτα. Λούξη μου. Ποιος την έχει φάει, πρέπει να το βάλω να φάει. Ουχ. Η σοκολάτα σας, έχετε καταφέρει. Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ ρε παιδί μου. Και είναι άδειο λέει. Είναι προ. Ρε παιδί μου, τι θα γίνει σήμερα? Νιώθω βασίλισσα στην τοποθεσία σπίτι μου. Εντάξει, μετά απλά έχεις να πλύνεις τα πιάτα, το θυμάσαι έτσι. Α, ναι. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Καλή μας όρεξη, παιδιά. Καλημέρα. Και τώρα είναι η στιγμή που θα σας κάνω και εσάς να θέλετε να φτιάξετε ένα τοστάκι. Ακούστε γιατί. Ήδη έχουμε τον πρώτο που θέλει τοστ. Νάτος. Έχει σκοτεινιάσει λίγο εδώ από τη στιγμή που βάλαμε το δέντρο και στο παράθυρο, γιατί όπως βλέπετε έκοψε λίγο φως. Πρέπει να γίνει σκούπα εδώ σήμερα, αναγκαστικά, δεν γίνεται αλλιώς, γιατί έχουν πέσει πολλά πραγματάκια κάτω. Αλλά πρώτα θα πιούμε δύο γουλιές καφέ. Ωραίο. Πρέπει να κάνουμε μερικές πρωινές αγκαλίτσες. Συμφωνείς? Και τι δεν μιλάς? Πες κάτι. Πριν κάνουμε οτιδήποτε, πρέπει να στείλω κάποια mailάκια. Και τα λέμε μετά. Έφτασε η στιγμή για να κάνουμε σκουπίτσα. Όμως, πριν κάνουμε σκουπίτσα, να σας δείξω τι μόλις ήρθε, το οποίο το είχα παραγγείλει πριν λίγες μέρες. Και είναι αυτό εδώ. Τι είναι αυτό? Στον υπολογιστή εδώ, στο front panel, έχω αυτό εδώ, το οποίο είναι για συνδέσεις κάρτες από τις κάμερες. Ή USB φλασάκια και λοιπά, εξωτερικούς δίσκους. Αυτό όμως είναι πάρα πολύ παλιό, είναι USB 2 τεχνολογία, είναι πιο αργό. Εγώ επειδή μεταφέρω αρχεία τα οποία είναι μεγάλα σε μέγεθος, θέλω να έχω λίγο γρήγορη ταχύτητα και γενικά αυτό καμιά φορά ψιλοκόλλαγε ή δεν αναγνώριζε κάποιους δίσκους ή φλασάκια. Δοκίμασα αυτό που είναι της D-Lock, που είναι USB 3, θα σας βάλω και ένα link από κάτω να δείτε ποιο είναι, να δούμε πώς δουλεύει. Θα το κάνω σήμερα, οπότε θα το δείτε, αλλά πρώτα πρέπει να κάνουμε λίγη σκουπίτσα στο σαλόνι. Let's kill some dust. Έφτασε η ώρα για το unboxing. Λοιπόν, αλλά πριν κάνω το unboxing, βλέπω ότι η κάμερα εδώ έχει λεκεδάκι. Πάμε λίγο να την καθαρίσουμε και συνεχίζουμε. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ, αλλά τα λεκεδάκια δεν τα έκανα με τη σκούπα. Ήταν από πριν. Crystal clear. Λοιπόν, ας ανοίξουμε αυτό εδώ το κουτάκι. Εγκατάσταση. Το περνάμε από μέσα. Το βιδώσαμε και από αυτή τη μεριά εδώ πέρα, είμαστε κομπλέ και μόλις εντόπισα που πρέπει να συνδεθεί αυτό εδώ το πραγματάκι. Για κοιτάξτε λίγο εδώ. Έκανε ζουμάκι. Το βλέπετε? Front USB 3. Βουαλά! Συνδέθηκε. Λοιπόν, τώρα θα κλείσουμε το κουτί και θα το δοκιμάσουμε. Τέλεια, το αναγνώρισε. Μόλις τώρα έγινε κάτι το οποίο δεν το έχω ξαναδεί ποτέ στον υπολογιστή μου. Έβαλα τη γρήγορη κάρτα που έχουμε στην κάμερα αυτή μέσα και μετέφερα γύρω στα 7,96 γίγκα. Τα αντέγραψε μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα.
μετέφερε με 250 MB ανά σεκόν. Αυτή την ταχύτητα δεν έχω ξαναδεί ποτέ στο PC μου. Μεταφέρει τόσο καλά με αξιοπιστία και ταχύτητα τα αρχεία. Θα σας βάλω και το link όπως είπα πριν από κάτω, αν θέλει κάποιος να το αγοράσει, not sponsor, είναι πολύ καλό. Σας έχει τρελάνει τόση ώρα αυτός ο αχρίος. Λοιπόν, η ώρα είναι 4:05, το βίντεο τώρα ανεβαίνει, το χθεσινό που είδατε, και εγώ έχω πάθει εγκεφαλικό, γιατί ενώ ξύπνησα μία λογική ώρα, τι ώρα ξύπνησα, 10:30. 10:30, παρόλα αυτά είχα 100 βιντεάκια, 98 συγκεκριμένα, οπότε μέχρι να μονταριστούν όλα αυτά που ήταν ατελείωτα, γιατί άφηνα την κάμερα, στολίζαμε εμείς και δεν είχε τελειώμου όλο αυτό. Και καταλαβαίνετε τώρα τι έγινε, η καρδούλα μου έχει βγει έτσι και έχει κρεμαστεί μπροστά, γιατί αγχώνομαι, αλλά το βίντεο ανεβαίνει, θα ανέβει, παιδιά θα ανέβει. Τι κάνετε? Πώς είστε? Ο Κλεάνθης είναι των Φρονίμων το παιδί. Ξέρετε τι κάνει τώρα? Ξεκινάει το μοντάζ. Ναι, ξεκινάω. Ό,τι πλάνα έχουμε κάνει μέχρι στιγμή. Από το μεσημέρι. Ναι, παιδιά, γιατί μετά είναι δύσκολο αυτό που πρέπει να κάνουμε. Να τους δείξω το παιχνίδι. Α, θα σου το δείξει σήμερα. Έλα, ωραία. Παιδιά, θα το δείτε, είναι πολύ ωραίο. Να δείτε λίγο τι κάνω. Επίσης, έχουν ζητήσει να τους δείξει και το πιτάκι βρώμης και να τους πεις και για τη μύτη σου πώς πάει μετά την επέμβαση. Θα τους πούμε για τη μύτη, ναι, ναι. Εντάξει. Ναι, ναι. Δεν θέλω να ξεχνιέσαι. Δεν ξεχνιέμαι. Και να χαζεύεις. Δεν ξεχνιέμαι. Τι έχει συμβεί? Ενώ το έχω ανεβάσει, έχει ανέβει. Περίμενα 1 ώρα και 10 λεπτά και ανέβηκε. Καρτερικά περίμενα το processing που αυτό υποτίθεται ότι πρέπει να γίνει σε 20 δευτερόλεπτα. Εδώ και πόση ώρα δεν γίνεται. Μου λέει 0%. Να το πετάξω τώρα από το παράθυρο και μετά να κατέβω να ανοίξω την πόρτα του αυτοκίνητου μου όπως ανοίγει και να το περάσω από πάνω 1, 2, 3, 4. Πάλι παραγγείλαμε ρε παιδιά. Γεια σας. Πήρα σαλατικό. Μπράβο, ο κλέαντης πήρε σίζαρς. Πήραμε στη μέση αυτό που είναι μπρουσκέτα με διάφορα πράγματα, με μελιτζάνα, με ντομάτα και τυρί και τέτοια. Και εγώ πήρα μακαρόνια με τυρί, γιατί ήθελα να φάω και τα μακαρόνια. Σου φέρω τυρί. Τα σκεφτόμουν καιρό, αλλά έγραφε ότι θα μου φέρουν μαζί τριμμένο τυρί. Και δεν ψήθηκαν. Α, μη σε κόνεις, θα πάω εγώ. Όχι. Εσύ τι έχεις παραγγείλει? Εγώ σήμερα παίρνω το αίμα μου πίσω. Γιατί κάθε φορά λέω στον Κλεάνθη, ξέρω εγώ, έλα να με τραβήξει που μαγειρεύω, ή έλα να κλείσουμε το βίντεο και τέτοια. Και μου λέει, έρχομαι σε 5 λεπτά. Και έργει και κάθομαι εγώ και περιμένω μαραζωμένη έτσι να έρθει. Οπότε τώρα που με φώναξε, του λέω: Έρχομαι σε λίγο, μισό λεπτό. Και τον άφησα και περίμενε λίγο και ένιωσα πολύ καλά και το χάρηκα κιόλας και μπράβο μου. Μπράβο, συγχαρητήρια. Τι θα κάνουμε? Αλλά και εγώ του είπα: Μήπως μπορείς, αγάπη μου, να μου ανάψεις το τζάκι τώρα που κάθομαι έτσι στο σαλόνι τυλιγμένη? Και μου λέει: Ναι, θα κάνουμε κάτι πλάνο που θέλω και μετά. Είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, για να κάνουμε μια φοβερή αναδρομή. Πριν κάνουμε την αναδρομή, επειδή πολλοί ρωτάνε και μου είστε για μένα. Καλά, κάποιοι ξέρουν, έχουν καταλάβει βασικά. Κάποιοι άλλοι δεν ξέρουν με τι ασχολούμαι γενικά, τι κάνω. Ναι, τι κάνεις ρε Κλεάνθη? Διαλογισμό όλη μέρα, τίποτα. Καλά, θα τα κάνεις. Κάνω κάποια μαθήματα σε μικρά παιδάκια και μεγάλους, πλήκτρα και μουσική τεχνολογία. Ναι. Κατά καιρούς κάνω κάποια βιντεάκια, είτε αυτά και μαζί σου κάποια που είναι για... Ναι, ό,τι βλέπετε, όποιο βίντεο βλέπετε στο κανάλι μου, είτε από βίντεο κλιπ, είτε στο Instagram, μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία που λέτε πώς το έκανε ρε παιδιά αυτό η άτιμη. 99% δεν το έχω κάνει εγώ, το έχει κάνει ο Κλεάνθης. Άμα είναι πολύ καλό, δεν είναι δικό μου. Σε γενικές γραμμές, διαφημιστικά σποντάκια. Ναι. Όπως καταλάβατε, Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει, ο Κλεάνθης κάνει τα πάντα και συμφέρει. Αλήθεια, δεν έχω γνωρίσει πολλές φορές στη ζωή μου άτομα που να τα καταφέρνουν, όχι να κάνουν πολλά πράγματα, αλλά και να τα καταφέρνουν καλά σε όλα. Και αυτό θέλω να το αναγνωρίσω. Σου το αναγνωρίζω. Ευχαριστώ, θέλω να πω κάτι σε αυτό. Υπάρχει πολλοί κόσμος και γενικά πολλοί καλλιτέχνες που το κάνουν αυτό. Και αυτό είναι μια ανάγκη της εποχής μας, το καταλάβει. Ότι αναγκάζονται πολύ λόγω της φάσης που έχει μεταφερθεί όλο το μουσικό, ας πούμε, στερέωμα στο YouTube και σε όλα τα social media και στις ψηφιακές πλατφόρμες. Πολλοί καλλιτέχνες αναγκάζονται να το κάνουν αυτό, έτσι. Δηλαδή, ναι, να μπαίνουν στη φάση αυτή. Θα σου πω. Και εγώ θυμάμαι το πρώτο βίντεο κλιπ που έφτιαξε ποτέ ο Κλεάνθης, γιατί ήταν για μια μπάντα στην οποία ήμασταν μαζί, ναι. Και χρειάστηκε κάποια στιγμή, ηχογραφήσαμε ένα κομμάτι και λέμε: Ωραία, κάνουμε και ένα βίντεο κλιπ. Αλλά δεν είχαμε ούτε χρήματα να δώσουμε για να γυρίσουμε βίντεο κλιπ, ούτε είχαμε κανένα άλλο τρόπο να το κάνουμε. Οπότε λέει ο Κλεάνθης: Εντάξει, παιδιά, είχε μια κάμερα παλιά και λέει: Θα το γυρίσω εγώ. Και κατεβάσει ένα πρόγραμμα και προσπαθούσε να βρει πώς να το μοντάρει. Τέλος πάντων, το βίντεο βγήκε λίγο καλό, βγήκε σχετικά για έναν άνθρωπο που δεν το έχει ξανακάνει, αλλά είχε μέσα και κάποια πράγματα περίεργα. Τέλος πάντων, οπότε αυτό είναι ότι η ανάγκη του να αποκτήσουμε ένα βίντεο κλιπ εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή για ένα τραγούδι τον όθησε στο να ψάξει και να βρει τρόπο και γενικά. Κάθεσαι και τα ψάχνεις όλα μόνος σου. Τα είδαμε πως να ξέρεις αυτά τα βίντεο από την τότε πάντα, γιατί ήθελα να βρω κάτι που είχα κάνει σε ένα κομμάτι. Νομίζω είσαι το δικό σου ή στο δικό μου, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, σε ένα κομμάτι από αυτά. Και βαθικά... και βαθικά τι? Μάνο Μπερμεΐνθεθ.
Έφαθα πλάκα. Στην προηγούμενη καραντίνα, λοιπόν, ο Κλάνης, όπως είχατε καταλάβει, είχε φρικάρει κάμποσο, δεν ήξερε τι να κάνει όλη μέρα. Και ο Κλάνης, όταν δεν ξέρει τι να κάνει, κάθεται και φτιάχνει πράγματα στον υπολογιστή του. Διάφορα που δεν θα του χρειαστούν ποτέ στη ζωή του. Η αλήθεια είναι ότι αυτό εκεί το μηχάνημα, παιδιά. Τι να πω δηλαδή. Έχει βασανιστεί πάρα πολύ. Και θυμάστε που είχε φτιάξει το παιχνίδι το Spaceship City. Ξέρω, δεν είχα φτιάξει παιχνίδι έτσι. Απλά ήταν και καλά βίντεο το οποίο το είχα μετατρέψει. Ήταν προσωμείωση όμως του πώς θα ήταν ένα παιχνίδι. Και είχε φτιάξει τη μουσική, το είχε κάνει λίγο έτσι παλιό, vintage φάση. Ναι. Πώς ήταν τα πρώτα παιχνίδια 80's. Που είχαν βγει. Και αυτό λοιπόν. Το είδε κάποιος στο Instagram και επικοινώνησε μαζί μου. Μου λέει, μ' άρεσε λέει, η φάση αυτή, ο τρόπος έτσι που το έκανες και αυτά. Έχω μια εταιρεία gaming, άμα θες να βρεθούμε να τα πούμε από κοντά. Μάλιστα, του λέω, μέσα εννοείται. Χαρά εγώ εννοείται. Λέω, super, τι να είναι λέω αυτό. Αυτό έγινε όλο μέσα στον Απρίλιο που είχε ακόμα καραντίνα. Οπότε με το που έλειξε η καραντίνα το Μάιο. Ναι, πήγες και έκανες 7 Μαΐου, ναι, πήγα κάνω το πρώτο ραντεβού. Τα είπαμε, γενικά πολύ cool τύπος ο Κώστας. Εντάξει, τον έχεις γνωρίσει και εσύ και τα παιδιά, τους έχουμε δει. Βλέπουν και τα βιντεάκια. Πολύ, πολύ cool τύπος, ναι, και γενικά ξέρει, γνωρίζει τη φάση πολύ καλά, όχι μόνο του game, έτσι, ξέρει την όλη κατάσταση με τη μουσική, πώς γίνεται, δηλαδή γνωρίζει, δεν είναι ότι είναι ο τύπος να σου πει «έλα μωρέ πέταξε δυο τέτοια εκεί» και ξέρει ότι όλο θέλει να στηθεί. Ναι, γιατί ειδικά με τη μουσική συναντάς πάρα πολύ συχνά κόσμο που δεν καταλαβαίνει καθόλου πώς γίνεται και σου λέει, ξέρω εγώ, είμαι το σπικάζ που σου έχει τύχει πολλές φορές, που έρχεται κάποιος εδώ να φτιάξει ένα σπικάζ και λέει ναι μωρέ, εντάξει τώρα εκεί κόλλα το τέτοιο δεν μπορεί. Πες δύο-τρεις λέξεις. Που δεν γίνεται έτσι. Ή σου λένε αρμόνιο, δεν είναι, πάτε το ρυθμό να παίξει. Αυτό ειδικά μπορεί να με κάνει να βγω από το παράθυρο μέσα έτσι. Αυτό, δηλαδή. Σου λέει πάτε στο αρμόνιο το πλέον, ναι. Να έχεις τους ρυθμούς. Είναι σημαντικό, είναι σημαντικό να βρίσκεις ανθρώπους που γνωρίζουν πάνω στο αντικείμενο, το οποίο σου ζητάνε να ασχοληθείς και δεν σου περιορίζουν τη δημιουργικότητά σου. Αυτό. Τέλο και είναι από το Μάιο, νομίζω. Ναι, και φτιάχνουν ένα παιχνίδι. Δύο φτιάχνουν βασικά. Απλά το φτιάχνανε πριν πάω το προηγούμενο και το έχουν παγώσει λίγο. Γιατί είναι απαιτητικό πολύ. Και αυτό που δουλέψαμε πιο πολύ ήταν αυτό που θα σα δείξουμε μετά. Το οποίο ψιλοκλίνει, έχει ακόμα δουλειά να πτυχθεί. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Θα φύγει η κάμερα από εδώ, θα πάει από την άλλη και θα κάνουμε λίγο έτσι παράλληλα να σα μιλάω και να σα δείχνω λιγάκι το sound design που έχει γίνει στο παιχνίδι. Έχει πάρα πολλούς ήχους ακόμα, καμία, δηλαδή έχει και φωνές, έχει που έχουμε γράψει, έχει ήχους μέσα από τη μάχη. Δεν θα σας δείξω καθόλου μάχη, δεν θα το μαρτυρήσουμε το παιχνίδι. Θα σας δώσει μια γεύση, ναι, μόνο, ρε παιδιά, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί και εγώ δεν γνώριζα ποτέ πώς μπορεί να φτιαχτεί ένα. Δεν είχα μπει καν στη διαδικασία να σκεφτώ ότι υπάρχουν άνθρωποι πίσω από αυτό και το συζητούσαμε, γιατί υπάρχουν σε κάποια φάση. Πολύ, ναι. Δεν θυμάμαι, σας το έχω ξαναπεί. Σε κάποια φάση μιλούσαμε, πες να ήταν στην καραντίνα. Ναι. Και κάτι σας έλεγα, είχα κολλήσει και έπαιζα κάτι παιχνίδια στο κινητό και μου ζητούσαν λεφτά και τσαντιζόμουν και κάτι σας είχα αναφέρει ότι παιδιά, να σας πω κάτι, να μην χαλάτε τα λεφτά σας σε παιχνίδια. Σε παιχνίδια στο κινητό ή παιχνίδια στον υπολογιστή. Και βλέποντας όλο αυτό, ήθελα να τραβήξω μια μεγάλη μούτζα στον εαυτό μου, γιατί συνειδητοποίησα πόσο λάθος ήταν αυτό που είχα πει, γιατί πίσω από όλα αυτά τα παιχνίδια υπάρχουν developers και ένα σωρό άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί για να καταφέρει αυτό να φτάσει σε αυτή τη μορφή που το βλέπετε τώρα. Οπότε το παίρνω πίσω, το τσαλακώνω, το πετάω και το πατάω και δεν ξαναλέω τέτοια χαζά. Εντάξει, ήταν πολύ ωραία, ειδικά το καλοκαίρι που πηγαίναμε στην εταιρεία. Ήταν ωραία γιατί ήταν τα παιδιά μέσα, ήταν αυτοί που κάνουν τα 3D γραφικά, ο Κώστας και η Νατάσα που κάναν τα σχέδια και μπαίναν μέσα και φτιάχναν. Φανταστείτε αυτό, θα σας δείξω εγώ τώρα που είναι ο ήχος όπως τον δοκίμαζα εγώ για να δω αν κάνει μέσα στο παιχνίδι. Εγώ του στέλνω καθαρά το αρχείο, το παίρνει και εκείνος πλέον το βάζει μέσα σε ένα πρόγραμμα, σε μια μηχανή είναι βασικά που φτιάχνεται, και τον στείνει 3D τον ήχο, ώστε από όπου και αν το δεις, όπως γυρνάει η κάμερα, να είναι σωστά ο ήχος. Δηλαδή όταν πλησιάζεις στη φωτιά, να ακούγεται η φωτιά πιο κοντά. Ναι. Όταν απομακρύνεσαι, να ακούγεται ακριβώς από πιο μακριά. Εγώ αυτό που θα σας δείξω ήταν πώς ήταν μέσα σε μένα, στο δικό μου πρόγραμμα που δουλεύω, που φτιάχνω δηλαδή τους ήχους από εκεί. Τους έχω κάνει export, ήδη υπάρχουν σαν αρχεία ήχου για να τους βλέπετε ποιοι είναι. Αλλά στο παιχνίδι μέσα δεν είναι έτσι κανονικά ακριβώς. Γιατί μπαίνει μέσα στη μηχανή και το φτιάχνει. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Το έχω δει κιόλας, γιατί έχει και το πόσο space θα πιάσει ο κάθε ήχος. Είστε έτοιμοι να το δείτε λοιπόν! Βασικά θα σας βάλω να ακούσετε λίγο τη μουσική που γράφτηκε για αυτό το παιχνίδι και να σας πω ότι την περίοδο που πήγα εγώ, ο Κώστας ότι το έστεινε το παιχνίδι αυτό και μου δείχνει αυτήν εδώ τη φωτογραφία και από αυτήν εμπνεύστηκα τη μουσική αυτή. Όπου μου λέει, εντάξει, μην ανησυχείς, θα το φτιάξουμε, δεν θα είναι έτσι, μου λέει, σκοτεινό και αυτά. Μου λέει, καμία σχέση. Okay, και φτιάξαμε αυτό. Thank you.
Αυτό γράφηκε λοιπόν τότε, μέσα Μαΐου, και μετά στο υπόλοιπο καλοκαιριού είχαμε λίγο έτσι, ακούγοντας και αυτό το θέμα, λίγο να ξέρουμε λίγο πώς θα στήσουμε το υπόλοιπο παιχνίδι. Το παιχνίδι λέγεται Siege the Day, λογικά θα βγει το 21, γιατί ακόμα έχει πολλή δουλειά. Στείνονται οι πίστες, στείνονται διάφορα πράγματα μέσα εξτρά, ήχοι από εδώ από εκεί, γραφικά. Προσθέτουν και τα παιδιά και άλλα πράγματα. Είμαστε σε μια φάση που μιλάμε, συνεννοούμαστε μέσω Skype και κάνουμε, ας το πούμε έτσι, κάποιες συνεννοήσεις για το τι κάνουμε. Όπως καταλάβατε είναι με κάστρα κλπ. Έχει μάχες, έχει campaign, έχει multiplayer, έχει να παίξεις με φίλο σου που τον καλείς μέσω δικτύου δηλαδή. Θα βγει σε PC μέσω Steam Platform και δεν ξέρω αν θα βγει για Xbox το συγκεκριμένο, αλλά θα βγει σε Nintendo Switch. Πάμε λίγο να το δούμε και μέσα. Αρχικά ήταν κάπως έτσι, όπως το βλέπετε εδώ, σε αυτήν εδώ τη φάση. Μέχρι που το κάναμε έτσι και μετά μπήκε και το πίσω περιβάλλον και έγινε έτσι ή και έτσι, δηλαδή βράδυ. Τελευταία προσθέθηκε δηλαδή και η νύχτα. Και εδώ είναι όπως σας έλεγα το sound design τώρα. Αυτά ήταν λίγα από αυτά που έχουμε φτιάξει, πολύ λίγα όμως, δηλαδή υπάρχουν πάρα μα πάρα πολλά άλλα ακόμα, όπως φωνές των μάγων, φωνές που έχει ο σύμβουλος του βασιλιά που έχει στο κάστρο σου, οι τοξότες οι οποίοι θα έχουν βέλη με φωτιές, βέλη καονικά, ήχη των σπαθιών, δηλαδή όλα αυτά αυτή την περίοδο τώρα τα στείλουμε και γενικά είναι ένα πολύ όμορφο process και ευχαριστώ και τον Κώστα για την ευκαιρία μου έδωσε να μπω λίγο στον κόσμο αυτό το μαγικό του game, γιατί πραγματικά παιδιά είναι ό,τι καλύτερο, πραγματικά. Επίσης, αν θέλετε να μαθαίνετε νέα για το παιχνίδι και γενικά για όλη αυτή τη φάση, μπορείτε να κάνετε και ένα like, παιδιά, στη σελίδα στο Instagram της εταιρείας και στο Twitter, Hidden Tower Studios λέγονται. Θα το βρείτε, έχουν ανεβάσει σχετικά βίντεο. Τι συμβαίνει εδώ? Τι γίνεται, βρε παιδί μου? Τι κάνει? Καλά, είμαι, κάνω καρδούλες στα παιδιά και βλέπω ειδήσεις και με τον Τζάκι που μου άναψες και ευχαριστώ. Ο Λούξης δεν έρχεται κοντά μου. Άραζε εκεί. Είναι σαν γιουβαρλάκι εκεί τυλιγμένος και κάθεται. Αλλά είμαι και εγώ σαν γιουβαρλάκι. Άντε, εντάξει. Θα φάμε γιουβαρλάκια. Τι συμβαίνει εκεί, δεν πιστεύω να κοιμάστε. Βλέπουμε τηλεόραση με το Λούξη μου. Εσύ έχεις ντυθεί τίγρης. Ναι, και ο Λούξης έχει ντυθεί... Λεοπαρδαλή. Όχι, χιονονυφάδα. Χιονούλα ο Λούξης. Χιονάτος. Κοιμάται και αναπνέει εδώ μες στα αυτή μου και ακούω το... Α, ωραίο, ε! Mm. Καλό! Πολύ καλό! Τέλεις, μέχρις λίγο εδώ δίπλα. Τι θες? Μη φοβάται, δεν τα γκώνω. Πού το ξέρω αυτό?
άκουμε που σου λέω. Τι δελούξι μου. Τι είναι αγάπη μου. Ρε φίλε. Τι δεν αγάπη. Μπορώ με αυτό. Κοίτα. Τι είναι μωρό μου. Κύριε. Αυτά ήταν λοιπόν παιδιά σήμερα. Ελπίζω να μην σας ζάλισα πολύ με όλα αυτά τα tech freak. Σας ζάλισε. Πείτε μου εμένα. Έτσι, δεν ζάλισο, όλοι ζαλίζονται λες. Κάνε με τους. Ρε παιδιά, και εγώ σήμερα το ευχαριστήθηκα. Όλα αυτά που είχα να κάνω δεν τα έκανα. Αλλά όχι επειδή είμαι μια τεμπέλα, επειδή μου είπαν ότι τελικά δεν χρειάζεται ακόμα. Το μόνο που έπρεπε στα αλήθεια όντως να κάνω και επίσης δεν έκανα είναι να πλύνω τα πιάτα που έχει μαζευτεί μια στίβα έτσι. Μπράβο, Εβελίνα. Αλλά να σας πω κάτι. Και αύριο μέρα είναι. Σήμερα ήθελα να ξεκουραστώ, να κάτσω έτσι πολύ. Και αύριο θα σηκωθώ, θα πλύνω τα πιατάκια μου, θα κάνω το πράγματά μου. Μαρία, τη βλέπεις πάντως, ε. Την πέδεψε. Δεν δούλεψε. Δεν έδωσα έτσι, ναι. Δεν σου είχα βάλει καινούργια, βέβαια. Α, όχι, δεν έγινε. Όχι. Χτες με το στολισμό κάψαμε δύο μπαταρίες. Σοβαρά. Είναι το μισό της δεύτερης. Σήμερα όμως έχουμε πάρα πολλά πράγματα να σας πούμε, από χαιρετισμούς και τέτοια. Κάποια, αν δεν τα έχουμε δει όλα, συγγνώμη, από τα σχόλια τα βλέπω συνήθως, αλλά στέλνετε και σε inbox στο Instagram και από εδώ και από εκεί και κάπου χάνονται. Λοιπόν, πάμε. Αν μπορείτε να τα γράφετε σε σχόλια κάτω από το βίντεο, θα είναι πιο βοηθητικό να είναι όλα μαζεμένα σε ένα σημείο. Αν μπορείτε. Μήπως να κάνουμε ένα ειδικό mail για τις ευχές. Εγώ θα ξεχάσω τον κωδικό, μην ξέρεις. Ναι, όχι, ας. Η Έλενα και ο Στάθης από την Αγγλία στέλνουν πάρα πολλά φιλιά στην Άντζη και στον Νίκο που είναι εδώ στην Ελλάδα και τους λείπουνε φέτος τα Χριστούγεννα, λένε. Η Έλενα στέλνει πολλά φιλιά και την αγάπη της στον Κωνσταντίνο. Και εγώ τους προτείνω να μην τσακώνεστε, ρε παιδιά, γιατί είχαν τσακωμούς τον τελευταίο καιρό. Έλα ρε παιδιά που τσακώνεστε. Χαλώς. Τώρα. Μεγάλα παιδιά, δεν ξέρω εντωμεταξύ, αν είστε μεγάλα όντως. Η Έφη στέλνει πάρα πολλά φιλιά στη φίλη της στην Αθηνά που είναι στον Καναδά και της λείπει πάρα πολύ. Επίσης, η Σταυρούλα στέλνει πάρα πολλά φιλιά στο σκύλο της στον Ερμή. Γιατί δεν στέλνουμε πόντε ανθρώπους φιλιά, τα σκυλιά δεν αξίζουνε. Και επίσης, στο γάτο της, το Λουκουμά, τον Όλιβερ, τον Τζάρλι, τον Μουσαφίρι, τον Λουί, την Πίσα, τον Δροσούλη, τον Ζάχο, τον Ζαγκομπκάι. Τον Αρίστο λέει εδώ. Πόσα είδε καλέ, να τα χαίρεσαι. Ο Στέλιος στέλνει τα φιλιά του στο φίλο του Δημήτρη που σπουδάει στην Αγγλία. Φιλιά λοιπόν. Ο Γιώργος στέλνει στην Κατερίνα τη Whip, αν το διαβάζω καλά. Λέει να τη πούμε ότι είναι το πιο όμορφο Whip του κόσμου και τη λέει χρόνια πολλά που έχει σήμερα γενέθλια. Χρόνια πολλά, ρε κορίτσι μου. Και εμείς κάπως που έχουμε lockdown. Και εγώ τα γενέθλιά μου στο lockdown δεν το έκανα. Και τη γιορτή μου πέρσι πάλι σε lockdown την έκανα. Δεν υπάρχει πρόβλημα, όλα καλά θα πάνε. Ο Δημήτρης στέλνει την αγάπη του στον παππού του, τον Κώστα, και στη γιαγιά του τη Βιβί και εύχεται να τους δει τα Χριστούγεννα. Γλυκούλης. Ο Αποστόλης έχει φιλιά από την Κατερίνα την κοπέλα του, γεια! Η Κωνσταντίνα στέλνει την αγάπη της στο φίλο της, στο Γιάννη από Κρήτη. Η Λαμπρινή στέλνει την αγάπη της και τα φιλιά της στις κόρες της, την Κωνσταντίνα που είναι 26 χρονών και την Εμμανουέλα που είναι 19, που λόγω καραντίνας δεν μπορούν να βρεθούν και τις λείπουν πάρα πολύ. Δεν έχω γάλα. Εγώ θα συνεχίσω λίγο ακόμα, δεν σε πειράζει. Όχι. Η Άντα στέλνει πάρα πολλά φιλιά στους γιους τους, τον Ζαχαρία και τον Γιώργο και θέλει να τους πει ότι τους αγαπάει πάρα πολύ. Χάρη που έχεις γενέθλια, χρόνια πολλά από την κοπέλα σου την Κωνσταντίνα. Εν τω μεταξύ, σκέφτομαι. Σκέφτομαι την περίπτωση να υπάρχει κάποιος άλλος Χάρης, ο οποίος έχει και αυτός γενέθλια, αλλά να λέει να λιώσει την κοπέλα του και να μας βλέπουν μαζί και να είναι αυτό που θα τρώει και θα της πέσει το φαγητό από το στόμα. Θέλω να ξέρετε ότι αυτοί που λέμε, αν τα νόματα δεν συμπίπτουν, δεν είστε εσείς, εντάξει. Μην γίνουν τσακωμοί. Δεν είμαστε σε ραδιοφωνικό σταθμό που κάνει αφιερώσεις. Αλλά μ' αρέσει αυτό. Άρα πρέπει να τα αλλάξουμε και λιγάκι. Και να μιλάμε ναι. Πιο αισθησιακά. Ο Κωνσταντίνος στέλνει χρόνια πολλά και ναι. Την αγάπη του. Θα το κάνουμε λίγο πιο radio. Και με παύσεις. Πρέπει να βάλουμε και το κατάλληλο μικρόφωνο. Το πιάνεις από κοντά, ακούγεται με το proximity, ξέρεις. Ή να μιλάμε έτσι. Α, επίσης να σας πω ότι παιδιά με όλα αυτά που κάναμε σήμερα δεν πρόλαβα να σας πω για τη μύτη μου. Αλλά θα το κάνουμε μέσα στη βδομάδα, θα το πούμε τώρα. Ναι. Αυτή. Θα τα πεις σε ένα δικό μου, θα του δώσω χρόνο σε ένα δικό μου. Πρέπει να μιλήσω. Που λέει και η αδερφή μου. Έτσι. Επίσης είπατε πολύ ότι σας έλειψε η Έλενα από το στολισμό. Ναι, και εμάς μας έλειψε η Έλενα από το στολισμό. Όλη φάση που τα παιδιά, αλλά πρώτον δεν γίνεται να έρθει. Δεύτερον και πείτε ότι αλλάξει το lockdown και έρθει μετά. Θα πρέπει να είναι με μάσκα και εκείνη με μάσκα και εμείς και τώρα με το στολισμό δεν θα το ευχαριστηθείτε ούτε εσείς ούτε εμείς. Νιστάζεις. Νιστάζει όλη μέρα. Είναι πραγματικά παιδί μας. Ζωάρα. Και είναι ζεστή και η μητούλα του σήμερα. Έτσι. Αυτή η μύτη έχει πάρει πολλά φιλιά. Όχι ζεστή ότι έχει πυρετό, ζεστή σε φυσιολογική θερμοκρασία. Εγώ έχω να πω ότι όσοι έχετε κάτσει μέχρι τώρα και βλέπετε το βίντεο, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο, δηλαδή μετά από τόση ώρα μπλα μπλα και διάφορα πράγματα. Αν σας άρεσε βέβαια αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe στο κανάλι, έτσι. Γιατί αλλιώς τι θα γίνει. Γιατί αλλιώς τι γίνεται.
Δεν ξέρω, βρες κάτι εσύ να πεις, κάτι τρομερό. Γιατί αλλιώς, αν δεν σας άρεσε και δεν κάνετε like και subscribe. Και τι? Like and subscribe. Και δεν κάνετε like και subscribe, θα πάρω το λουγουμά και θα έρθω εκεί και θα τον βάλω να φάει όλα τις λουγουδιές σας. Πονάει αυτό. Ειδικά τώρα Χριστούγεννα κοντά. Αχ, να έχουμε μελομακάρονα. Σταμάτα. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε τα φώτα, παιδιά, για να απολαύσουμε λίγο το στολισμό. Δεν έχουμε και χθες δηλαδή που απλά πήγαμε μέσα. Σήμερα κάνουμε όλη μέρα. Εσύ το έχεις απολαύσει λίγο. Εγώ σήμερα δεν μέσα. Το ευχαριστήθηκα. Αύριο έχουμε δουλειά. Πότε θα απολαύσω το στολισμό, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, σας αφήνω να απολαύσω όσο γίνεται το στολισμό. Σας αγαπώ πάρα πάρα πολύ. Από εμένα. Εμένα. Και φυσικά, το παιδί. Να έχετε μια όμορφη μέρα.